Από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να με εμπιστευτείτε ξανά στην ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Με ποσοστό 59,9% ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πετυχαίνοντας μια καθαρή νίκη εναντί του Χάρη Δούκα, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος καταγράφοντας το ποσοστό του 40,1%. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Επέστρεψε ως η δύναμη προόδου, η δύναμη αλλαγής. Η χώρα μας χρειάζεται μεγάλες και γενναίες αλλαγές. Και για να έρθουν έχουμε χρέος πάνω απ' όλα να νικήσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές τη Νέα Δημοκρατία. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και αγώνα. Θα το κάνουμε και θα κερδίσουμε. Λίγο νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας είχε τηλεφωνήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον συνεχάρη για την επανεκλογή του, λέγοντάς του ότι προχωράμε όλοι μαζί. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής που στήριξαν την υποψηφιότητά μας. Καταφέραμε μέσα σε 3,5 μήνες να κάνουμε ένα καθαρό και έντιμο αγώνα, χωρίς συμβασμούς απέναντι στις ακραίες επιθέσεις. Και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είχε τερματίσει τέταρτη στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, μιλώντας στο Open, ζήτησε συνέδριο με βάση τη νέα ανθρωπογεωγραφία στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο Ανδρουλάκης δεν εκφράζει το 60%. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εκφράζει το 60% και ο κύριος Δούκας το 40%. Αλλά εκτιμώ ότι όλοι οι υποψήφοι ενσωματώθηκαν και θα ενσωματωθούν την επόμενη μέρα. Η μεγάλη πρόκληση για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή είναι να δείξει με τις πρώτες του κινήσεις ότι θα προχωρήσει σε σύνθεση αυτών των απόψεων και σε σύνθεση προσώπων. Ψηφίσανε γύρω στους 300.000 ψηφοφόροι την πρώτη Κυριακή και αυτό ακόμα ο αριθμός δεν αποτυπώνει το λεγόμενο όλον ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Ούτε ο καθένας μας πρέπει να περιχαρακωθεί πίσω από το ποσοστό του και να λέει θέλω το 20% γιατί αυτό πήρα. Τον Νίκο Ανδρουλάκη συνεχάρη τηλεφωνικά και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα όπως διαραίουν κυβερνητικές πηγές ζήτησε να τον συναντήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τη Χαριλάου Τρικούφη να επιβεβαιώνει την επικοινωνία αλλά να διαψεύδει ότι προτάθηκε συνάντηση. Θεωρώ μια συνάντηση η οποία μέλει να κανονιστεί μεταξύ των γραφείων, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Δεν άλλαξε το πρόσωπο, μένει να δούμε αν θα αλλάξουν οι πολιτικές. Τον Νίκο Ανδρουλάκη κάλεσε για να συγχαρεί ο Στέφανος Κασελάκης και λίγο αργότερα ο Νίκος Παπάς ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια έδωσε τηλεφωνικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ με ένα SMS τον συνεχάρη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ήταν και η πρώτη που τον είχε αμφισβητήσει μετά τις ευρωεκλογές. Από αύριο έχουμε έναν και μόνο στόχο, να γίνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και νικηφόρο. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι σε αυτό το στόχο. Σύντροφε Νίκο, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου. Ο λαός του ΠΑΣΟΚ σου έδωσε την εξουσιοδότηση να προχωρήσει συνθετικά για ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ που θα δείξει ότι γίνεται κίνημα αλλαγής και κόμμα με κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή με όλες μου τις δυνάμεις. Τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προχωρήσει σε αναδιάταξη δυνάμεων στο εσωτερικό του κόμματος.